Δύο ακόμη περιστατικά με ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου νοσηλεύονται στο Σισμανόγλιο Νοσοκομείο Κομωτινής. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 81 και 31 ετών που δεν έχουν συγγενική σχέση. Το πρώτο, ο ηλικιωμένος άνδρας, πήρε σήμερα εξιτήριο και το δεύτερο, ένας φαντάρος που η υποθεραπεία του εξελίσσεται ικανοποιητικά, θα πάρει εξιτήριο τη Δευτέρα. Μέχρι στιγμή στη χώρα μας 27 ανέρχονται οι νεκροί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από την αρχή της περίοδου του 18 μέχρι χθες έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί 234 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό, εκ των οποίων τα 183 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και 51 είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Η βασική δεξαμενή του είναι στη φύση και κυρίως τα άγρια πτηνά από όπου μολύνονται τα κουνούπια, ενώ οι άνθρωποι δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια. Η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται από τον ιό είναι ασυμπτωματική, περίπου 20% εμφανίζουν ήπια συμπτώματα ιογενούς συνδρομής και λιγότεροι από 1% παρουσιάζουν σοβαρότερες εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, κυρίως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, οξία, χαλαρή παράλυση. Οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις εμφανίζονται συνήθως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και γενικά άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τους βασικούς κανόνες προστασίας σύμφωνα με το ΚΕΛΠΝΟ. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνεχίζονται κανονικά οι ψεκασμοί στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών που υλοποιεί η περιφέρεια. Κλείνει ένας κύκλος ενασχόλησής μου με την αυτοδιοίκηση και φεύγω έχοντας την αγάπη του κόσμου. Μετά από 21 χρόνια στην αυτοδιοίκηση και 9 χρόνια δήμαρχος, αποχωρώ με ήσυχη τη συνείδησή μου με αυτά που μπόρεσα να δώσω χωρίς να είμαι αγαντζωμένος στην καρέκλα. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Κομωτινέων Γιώργος Πετρίδης μετά την ανακοίνωσή του πως δεν επιθυμεί να κατεβεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές ως υποψήφιος στο Δήμο Κομωτινέων. Ξεκαθάρισε πως θα ολοκληρώσει τη θητεία του, διέψευσε πως τον πτώησε ο Κλισθένης και υπογράμμισε πως το Δημοτικό Συμβούλιο πέτυχαν οι δημοτικές παρατάξεις της συνεννόησης. Χαρακτήρισε σημάδι υγείας το ότι βρίσκεται σε αποδρομή το φαινόμενο της χειραγώγησης της αυτοδιοίκησης με τα κομματικά χρήσματα. Απαντώντας στην ερώτηση αν τον ενδιαφέρει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές, απάντησε καθαρά πως τον ενδιαφέρει, αλλά όχι σε αυτή τη φάση. Δήμερο γευσηγνωσίας και προβολής τοπικών προϊόντων πραγματοποιείται την Παρασκευή και το Σάββατο στον πεζόδρομο που βρίσκεται παραπλεύρος της λέξης αξιωματικών Αλεξανδρούπολης. Οι ΣΕΒ μονάδων της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας θα δημιουργήσουν πιάτα από προϊόντα που παράγονται στον Εύρο, τα οποία θα μπορούν να δοκιμάσουν οι επισκέπτες από τις 7 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Στο χώρο θα στηθεί ένα κινητό μαγειρίο για την παρασκευή δεσμάτων από ντόπια ζυμαρικά, τυροκομικά, λαχανικά και μανιτάρια, αλλά και κρέατα και αλαντικά. Μαζί θα προσφέρονται κρασί, ούζο ή αναψυκτικά, τα οποία επίσης παράγονται στον νομό, ενώ η μπάντα της Μεραρχίας θα δίνει το μουσικό τόνο της γιορτής. Το διήμερο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιοτεχνιών Βιομηχανιών Εύρου υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου, του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας.